Έχετε χάσει την αίσθηση του μέτρου και της σοβαρότητας. Σας ενόχλησε μήπως η παλαϊκή μεγαλειώδης συγκέντρωσή σας απόψε στο Σύνταγμα? Ξεκινήσατε, κύριε Τσίπρα, απόψε την πρόταση Μομφής για να μας ρίξετε και ζητήσατε στο τέλος να παραιτηθούμε μόνοι μας. Κύριε Τσίπρα, τη χάρη αυτή δεν θα σας την κάνουμε. Εκλογές θα γίνουν το 2016, κύριε Τσίπρα. Με την πρόταση Μομφής, εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε να ανατρέψετε την κυβέρνηση. Όμως ας θυμηθούμε, λίγους μήνες πριν, μπροστά στο κτίριο της ΕΡΤ, όταν άρχισε η κατάληψη, εσείς τότε διακηρύσατε: αυτή η κυβέρνηση της βαρβαρότητας, ανάλογα με αυτά που μας είπατε και απόψε, δεν θα πέσει, είπατε, στους διαδρόμους της Βουλής, θα πέσει στους δρόμους, μέσα από τους λαϊκούς μας αγώνες. Το Σεπτέμβριο επιδιώξατε λαϊκή εξέγερση. Προαναγγείλατε και πάλι στη Θεσσαλονίκη ότι η κυβέρνηση θα πέσει από το λαό, από το πεζοδρόμιο. Όμως ο λαός δεν σας έκανε τη χάρη. Γι' αυτό και ύστερα απευθυνθήκατε, κύριε Τσίπρα, στα σχολεία και καλέσατε τους εκπαιδευτικούς να ρίξουν την κυβέρνηση. Ούτε αυτό σας βγήκε. Και φτάσατε στο κατάντημα να καλέσετε τους μαθητές να ρίξουν την κυβέρνηση, κάνοντας μάλιστα στον αγιασμό το φετινό έκκληση και στα παιδιά του Δημοτικού. Ούτε και αυτή η έκκληση σας βρήκε ανταπόκριση. Και έτσι τι κάνατε? Εγκαταλείψατε τους δρόμους και επιστρέψατε στους διαδρόμους της Βουλής και καταθέσατε πρόταση Μομφής. Την καταθέσατε, αλλά φαίνεται ότι δεν την πιστεύετε ο ίδιος. Θέατρο παίζετε. Και γιατί δεν την πιστεύετε? Δεν την πιστεύετε, πρώτον, γιατί αν την πιστεύατε ειλικρινά, δεν θα κάνατε πρόταση Μομφής σε ένα θέμα που το ίδιο το κόμμα σας βρίσκεται σε ασθενέστατη θέση. Γιατί την ΕΡΤ εσείς ο ίδιος την έχετε πολλές φορές και όχι μία καταγγείλει στο παρελθόν ως πλήρως απαξιωμένη. Δικιά σας είναι η κουβέντα. Άλλο αν μετά χαλάσατε τον κόσμο που εμείς κλείσαμε την πλήρως απαξιωμένη ΕΡΤ. Δημόσια τηλεόραση ήδη υπάρχει και θα μετακομίσει, κύριε Τσίπρα, εκεί που είναι η θέση της, στο Ραδιομέγαρο, που το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός με το υστέρημά του και που το είχαν καταλάβει επί 5 μήνες μερικές δεκάδες συνδικαλιστές. Η δικαιοσύνη έχει προπολού αποφασίσει για την νομιμότητα της απόφασής μας τον περασμένο Ιούνιο. Η ίδια η Βουλή έχει νομοθετήσει τη νέα δημόσια τηλεόραση και το μεταβατικό σχέδιο. Και ο λαός εκφράζει σε κάθε του ευκαιρία την απέχθειά του σε καταλήψεις κτηρίων που γίνονται νησίδες ανομίας και επικροτεί την κυβέρνηση όταν καθαρίζει αυτή την κοινωνική γκάγκρενα. Και από όλα τα θέματα που θα μπορούσε να επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσει την πρόταση Μομφής, διαλέγει εκείνο το οποίο είναι ο πλέον απομονωμένο, ο ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στην κοινωνία. Η οποία μας επέκρινε, αν θέλετε, όχι γιατί αποκαταστήσαμε την νομιμότητα στο Ραδιομέγαρο, αλλά γιατί αργήσαμε 5 μήνες να το κάνουμε. Και ακόμα σήμερα καταθέτεται μορφή για το έλασον, για τις συνέπειες της απόφασης του περασμένου Ιουνίου, δηλαδή την ανάγκη να απελευθερωθεί το Ραδιομέγαρο. Και δεν καταθέσατε μορφή τον Ιούνιο για το μείζον όταν κλείσαμε την αμαρτωλή ΕΡΤ. Προφανώς δεν εννοείται τίποτα από αυτά. Γι' αυτό και η πρόταση Μομφής που καταθέσατε, αν είναι ποτέ δυνατόν, δεν είναι ούτε μισή σελίδα. Εκτός όμως από θέατρο, ο κύριος Τσίπρας παίζει και επικίνδυνα παιχνίδια τη στιγμή που επιλέγει για την πρόταση Μομφής. Τη στιγμή που η κυβέρνηση βρίσκεται σε κρίσιμη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, αλλά και τη στιγμή που για πρώτη φορά η κυβέρνηση βρίσκεται σε θέση ισχυρή. Γιατί έχει πετύχει μετά από τόσα χρόνια, μέσα από τις θυσίες του ελληνικού λαού, τους στόχους που είχε βάλει και που σε πολλές περιπτώσεις έχει μάλιστα ξεπεράσει. Τι μήνυμα λοιπόν στέλνετε μέσα στη χώρα? Ότι την ώρα που για πρώτη φορά δεν διαπραγματευόμαστε με την πλάτη στον τοίχο, ζητάτε να πέσει η κυβέρνηση. Δηλαδή να αποδυναμωθεί ξανά η Ελλάδα μπροστά στους δανειστές της. Το πιστεύετε αυτό? Δεν το ξέρω.
Το θέλετε, δεν το ξέρω. Εκ του ασφαλούς κάντε την πρότασή σας. Γνωρίζετε ότι θα περάσει. Παρ' όλα αυτά διακινδυνεύετε να κάνετε κακό για ένα λόγο ακόμα. Γιατί σε λιγότερα από 50 μέρες αρχίζει η ελληνική προεδρία στην Ευρώπη. Για σκεφτείτε το και για να ρωτηθείτε. Τι μήνυμα στέλνετε με αυτό που κάνετε απόψε προς τα έξω? Ότι τη στιγμή που η Ελλάδα ανακτά την αξιοπιστία της και όλος ο κόσμος αρχίζει να διαβλέπει την ανάκαμψη που πλησιάζει και όχι πλέον την έξοδο από το ευρώ, τη στιγμή που όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει πια την Ελλάδα ως παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή μας, όχι ως πηγή αστάθειας για την Ευρώπη που θεωρεί το πριν, τη στιγμή αυτή ζητάτε εσείς να πέσει η κυβέρνηση. Να ξαναβυθιστεί η χώρα στο χάος. Το επιθυμείτε αυτό? Πραγματικά δεν ξέρω. Ως πρωθυπουργός εύχομαι να μην το επιθυμείτε. Αλλά σίγουρα παίζετε θέατρο. Και δεν μιλάω βέβαια για τα επεισόδια αυτά τα αστεία που έστησαν ως θεατρική παράσταση χθες πριν από τα δελτία των 8 για να φτιάξετε ένταση από το τίποτα και για να καλύψετε την κάφα της πρότασης μορφής την οποία αμφισβητούν ή διακομωδούν ακόμα και δική σας. Άλλωστε αυτή η θεατρική παράσταση απέτυχε γιατί δεν ήταν καν θέατρο. Ήταν Καραγκιός Μπερντές, κύριε Τσίπρα. Και τίθεται βέβαια το ερώτημα. Γιατί υποχρεούται ο κύριος Τσίπρας να παίζει θέατρο? Γιατί απλούστατα σας τελείωσε η πολιτική. Δεν έχετε εναλλακτικές λύσεις να προτείνετε. Σας τελείωσε και η επανάσταση. Δεν βρίσκουν ανταπόκριση σε κλήσεις σας για ανατροπή της κυβέρνησης στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Δεν τη βρίσκετε την ανταπόκριση από τον Κουσμάκη. Τι άλλο σας μένει? Να παίξετε θέατρο κοινοβουλευτικής παρέμβασης. Με μια πρόταση μομφής που ξέρετε ότι δεν πρόκειται να περάσει. Διαλέξατε όμως τη χειρότερη στιγμή. Τη στιγμή της πιο κρίσιμης διαπραγμάτευσης. Προηγουμένως αναγκάστηκα να φύγω, να πάω στο γραφείο μου για αυτό το λόγο. Και είμαι επί 7 μέρες την εβδομάδα για αυτό το λόγο στο γραφείο. 24 ώρες. Για αυτή τη διαπραγμάτευση. Και προχωράτε αμέσως στο επόμενο λάθος. Καλείτε τους οπαδούς σας έξω από τη Βουλή. Δεν έχει σημασία που ακόμα μια φορά ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε. Σημασία έχει ότι ζητάτε από τον κόσμο σας να εκβιάσει τους βουλευτές την ώρα της ψηφοφορίας. Αλήθεια το πιστεύετε, κύριε Τσίπρα? Θα μας φοβήσετε? Το πεζοδρόμιο του ΣΥΡΙΖΑ θα εκφοβήσει το κοινοβούλιο, κύριε Τσίπρα? Έχετε την εντύπωση ότι θα υποκύψουμε στις ακραίες συμπεριφορές σας? Αλλά επιδιώκετε πίσω από τις κουίντες, τις μυστικές που εμείς δεν βλέπουμε. Επιδιώκετε και κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό για εσάς τον ίδιο. Με αυτή την παράσταση που στήσατε. Να κατευνάσετε το ίδιο σας το κόμμα. Τους ευνηδίασε η αποφασιστικότητα της κυβέρνησής μας να χτυπήσει την εγκληματική δραστηριότητα των νεοναζί. Τους κόστισε και η κριτική που σας κάνουμε για τις δικές σας ακραίες συμπεριφορές. Και σας κόστισε ότι αναγκάζεστε και απολογίστε κάθε μέρα γιατί ήδη δεν είστε το άκρο και γιατί δεν υποθάλπτετε ακρότητες. Το προσπαθείτε, αλλά σας κοστίζει πολύ. Γιατί ήσασταν αλλιώς μαθημένοι. Ήσταν μαθημένοι επί πολλά χρόνια. Χωρίς πολιτικό κόστος, να υπερασπίζεστε κάθε ακραίο και κάθε ακρότητα. Να φωνάζετε για κάθε κατηλημένο κτίριο, για κάθε βίλα Αμαλία που καθαρίζει πια ευτυχώς η αστυνομία και ο Δένδιας. Και ο ελληνικός λαός χειροκροτεί που καθαρίζει η αστυνομία και ο Δένδιας. Υποθάλπετε, καταλήψει ακόμα και μέσα στα πανεπιστήμια. Και να τα υπερασπίζεστε μόνο όταν αυτά είναι κλειστά. Ευτυχώς τα πανεπιστήμια τα ανοίγουμε παρά τις προσευχές που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μην ανοίξουν. Και τώρα υπερασπίζεστε ακόμα μια ακρότητα αδιανόητη για οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα. Να παραμείνει κατηλημένο το κεντρικό ραδιομέγαρο της χώρας από παράνομους που κάνουν πειρατική εκπομπή με μέσα και με υλικά του δημοσίου. Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κρυφτεί, αλλά οι παλιές συνήθειες δεν τα αφήνουν. Και πάνω στη στενοχώρια τους ήρθε και η δήλωσή σας από το Τέξας.
Και προκάλεσε η δήλωση αυτή τεράστιο σοκ όχι σε εμάς, στο εσωτερικό σας. Τι τους είπατε? Για να είμαστε δίκαιοι, το σωστό τους είπατε. Μια έξοδος από το ευρώ δεν θα ωφελήσει κανέναν. Αντιθέτως, θα πυροδοτήσει σοβαρά νέα προβλήματα, διαχείριση ενός ασταθούς νέου νομίσματος, σωστό, φαινόμενα bank run, σωστό, πληθωρισμό, σωστό, φυγή κεφαλαίων και ανθρώπων, σωστό. Για το λόγο αυτό και μόνο η Ελλάδα, είπατε, δεν θα έπρεπε και δεν θα το κάνει να εξέλθει από την Ευρωζώνη. Πώς είπατε? Το ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς σας λέγαμε και εμείς. 1,5 χρόνο. Και τι με λέγατε, κύριε Τσίπρα? Κινδυνολόγο, μαρκελιστή, ό,τι άλλο μπορείτε να βρείτε, μου τα έχετε πει. Και ορθά σας παρατήρησε ο πρώην μέντορά σας, τον θυμάστε, ο κύριος Αλαβάνος, ότι αυτούς ακριβώς τους κινδύνους που τώρα αναγνωρίζετε, κύριε Τσίπρα, τους επικαλείται από την αρχή η κυβέρνηση. Και αυτούς ακριβώς τους κινδύνους πολύ μεγαλύτερης καταστροφής αποτρέψαμε, λέω εγώ.